Χριστούγεννα με γεμάτες στις τσέπες ήθελαν να κάνουν δύο άγνωστοι δράστες που τα ξημερώματα ανατείναξαν ATM τράπεζας. Δεν υπολόγισαν όμως ότι τα χρήματα θα σκόρπιζαν στο εσωτερικό του καταστήματος έξω από το οποίο ήταν τοποθετημένο το μηχάνημα. Το περιστατικό συνέβη στα Μινωθιανά Κολυμπαρίου επί της παλιάς εθνικής οδού Χανίων Κισάμου, σηκώνοντας το πόδι ολόκληρη την περιοχή. Εμείς να πάρουμε κάτι φαγητά εδώ πέρα, να φύγουμε. Δεν ξέρουμε τίποτα. Απλά το είδαμε σπασμένο. Τι να σας πω. Η έκρηξη σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 4 τα ξημερώματα. Το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης του καταστήματος σούπερ μάρκετ κατέγραψε δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Οι δύο δράστες πέταξαν δυναμίτιδα στο μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών, το οποίο ανατινάχτηκε. Πλην όμως, το χρηματικό ποσό με το οποίο οι υπάλληλοι της τράπεζας το είχαν τροφοδοτήσει λίγες ώρες νωρίτερα, σκορπίστηκε στο εσωτερικό του σούπερ μάρκετ. Ναι, αυτό τέτοιο πράγμα, παιδιά, εγώ δεν το έχω ξαναδεί τώρα. Εντάξει. Τι να σου πω. Δεν το σπάσαν, τι έγινε. Τι να κάνουμε, κοπέλια. Από τον συναγερμό ειδοποιήθηκε η διεύθυνση του σούπερ μάρκετ που έσπευσε στο σημείο, ενώ για την ισχυρή έκρηξη είχε ήδη ενημερωθεί η αστυνομία. Ένα άτομο που βρέθηκε στο κατάστημα λίγα λεπτά μετά το συμβάν συνελήφθη, καθώς βρέθηκε πάνω του μέρος των χρημάτων.